1945. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε το κλήρο περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασε εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικίεν αυτή. Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν εφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί σε αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών, η τόπη ούτη θέλουν συνειδεί τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλυλημένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβημένους στην καρδία, ενισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τα εκδικήσεως, ο Θεός με τα ανταποδόσεως αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλει, διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος εν την κατοικία των θώων, όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς οδεύων και οι μωροί δε θέλουν συμπλανάστε. Λέων δε θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δε θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν συμπεριπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί ένα λαλαγμό εις την Σιών. Και φροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών, αγαλίασιν και εφροσύνη θέλουν σι απολαύσει η λύπη δε και ο στεναγμός θέλει φύγει. Αμήν. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Λύπη, στεναγμός, έρημος, άνυδρος τόπος, ερημιά στη ζωή αυτή, ταλαιπωρία, πόνος, θλίψης, μοναξιά. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει γιατρός, υπάρχει φάρμακο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μεταστρέψουμε το σκοτάδι σε φως, το κακό σε καλό, τη μοναξιά και την απελπισία και την απογοήτευση σε παρηγοριά και σε δύναμη? Υπάρχει τρόπος? Και την απάντηση σε αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη δώσει. Μόνο ο Θεός τη ξέρει και μόνο ο Θεός μας την περιγράφει. Στην ανθρώπινη ταλαιπωρία, στην ανθρώπινη αδυναμία, εξαιτίας πολλών πραγμάτων, οι αιτίες είναι πολλές. Μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι, μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο μέσα στην οικογένειά μας, κάποια πρόσωπα έξω από την οικογένειά μας, κάποιες καταστάσεις, κάποιες περιστάσεις, κάποια απρόβλεπτα, κάποια απρόοπτα, που φέρνουν τον άνθρωπο σε αμηχανία, σε ταλαιπωρία, σε θλίψη, σε πόνο και εν τέλει σε απελπισία, σε μοναξιά. Φέρνουν τον άνθρωπο σε μία πορεία που δεν έχει καλό τέλος. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους». Μπορεί δηλαδή ο Θεός να αναστρέψει την πορεία του ανθρώπου.
με ένα τόσο απλό, με μια τόσο απλή πρόταση. Ταύτα μελέτα, σ' αυτά να μένεις, και ενώ η πορεία σου είναι κατηφορική και επώδυνος, ο Θεός θα την κάνει ανηφορική και ευλογημένη, με προκοπή. Και αν μάλιστα συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, προσέχεις με ιδιαίτερη προσοχή τον εαυτό σου, μέσα στη διδασκαλία την υγιένουσα, τότε και καρπός πολλής θα σου δοθεί, ο καρπός σου θα μένει εις δόξαν Θεού. Τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους όσους σε ακούνε. Εγώ θα δίνω ότα πεπαιδευμένων να ακούν τα λόγια σου. Θα ανοίγω την καρδιά σου, την καρδιά τους να προσέχουν στα λόγια σου για να σωθούνε. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι ταλαιπωρούμενος μπορεί να γίνει όχι μόνο ευλογημένος αλλά χρήσιμος δούλος του Θεού, σκεύος εκλογής του Θεού. Μόνο με το να αποφασίσει να πάρει στα χέρια του το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι για να το μάθει και για να το μάθει, αλλά όχι μόνο για να το μάθει, αλλά για να το εκτελέσει, για να το πράξει. Γι' αυτό και ο προφητικός λόγος του Θεού προτείνει λέγοντας «Ζητήσατε, ψάξτε, αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου, διαβάστε, όλα όσα είναι γραμμένα θα εκτελεστούν, θα εκπληρωθούν ένα προς ένα, τίποτα δεν θα λείψει». Γιατί αυτά που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το στόμα του Κυρίου τα διέταξε. Είναι διαταγές Κυρίου και το Πνεύμα του Θεού θα τα εκπληρώσει. Δηλαδή σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, πάρε στα χέρια σου το Ευαγγέλιο, διάβασέ το, πίστεψέ το, εκτέλεσέ το, και θα δεις ότι ο Θεός όλα όσα γράφει θα τα κάνει πραγματικότητα στη ζωή σου. Όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν διαταγές Κυρίου, και υποσχέσεις ότι το Πνεύμα το Άγιο θα τις εκπληρώσει, θα τις δεις τη ζωή σου να εκπληρώνονται μία-μία και καμία δεν θα λείψει. Γιατί αυτός ο Θεός αποφάσισε, το χέρι αυτού μοιράζει, και οι άνθρωποι που εξητούν, διαβάζουν και ψάχνουν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με προσοχή για να δουν τι θα κάνουν, πότε θα κάνουν, πώς θα κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός, καταδικάζοντας όμως τη δική τους γνώμη και τη δική τους άποψη και τη δική τους λογική, σε αυτούς θα δώσει ο Θεός να κληρονομήσουν τη γη της ευλογίας. Γιατί υπάρχει, αδερφοί, δοσμένη από το Θεό γη ευλογίας. Υπάρχει ζωή ευλογημένη. Όπως και να το κάνουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι υπεσχημένοι και πολλοί άνθρωποι την έχουν κερδίσει και ζούνε. Και μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού με λεπτομέρειες ποιος είναι ο ευλογημένος και ποιος είναι ο καταραμένος άνθρωπος. Ο ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός που ελπίζει στον Κύριο διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει κάτι που μου αρέσει τουλάχιστον εμένα πάρα πολύ. Εμείς δε πάντες, όλοι εμείς που πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εγκύπτουμε, επιμένουμε γνωρίζοντας ότι είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο μέσα στο Ευαγγέλιο τη δόξα του Κυρίου. Τη δόξα του Κυρίου δεν μπορούμε να τη δούμε.
Τη βλέπουμε μέσα από ένα καθρέφτη που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέποντας λοιπόν τη δόξα του Κυρίου μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, όχι με κάλυμα όπως η Παλαιά Διαθήκη, που δεν μπόρεσαν οι Ισραηλίτες να δουν τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Μωυσή και τον παρακάλεσαν να βάλει κάλυμα γι' αυτό, και κάλυμα ακόμη υπάρχει σε αυτούς μέχρι σήμερα, γιατί το κάλυμα το καταργεί μόνο ο Χριστός. Και κάλυμα υπάρχει στους ανθρώπους σήμερα, γιατί το κάλυμα το καταργεί μόνο ο Χριστός. Και κάλυμα υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, ώστε δεν μπορεί να βρει το δρόμο της ευλογίας και της δόξης του Θεού. Δεν μπορεί να τον βρει. Όταν όμως στρέψει το βλέμμα του μέσα στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του Θεού, με πρόθεση να μελετήσει, να γνωρίσει για να πράξει, τότε θα μεταμορφώνεται εις την εικόνα του Χριστού και θα περπατάει από δόξα σε δόξα με τη βοήθεια, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή δεν σου ζητάει ο Θεός να κάνεις τίποτα. Ξέρει ότι δεν μπορούμε. Σου ζητάει όμως να επιμείνεις και να εγγύψεις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Μην αφήνεις τη μέρα σου χωρίς να μελετάς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εάν μελετάς και μένεις, τότε θα βλέπεις την προκοπή σου να πολλαπλασιάζεται. Και δεν θα τη βλέπεις μόνο εσύ, όλοι οι άνθρωποι θα τη βλέπουν. Γιατί αυτό είναι κληρονομιά του Θεού, είναι υπόσχεση του Θεού, είναι βεβαίωση του Θεού. Όμοσα εις αυτόν, λέγει ο Θεός, ορκίστηκα στον εαυτό μου, ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλλά πρέπει να βγει το κάλυμα από τα μάτια μας, από μπροστά μας, για να βλέπουμε τη δόξα του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και το Πνεύμα το Άγιο να μας μεταμορφώνει κατά την εικόνα της δόξας του Χριστού μέρα με την ημέρα, και να περπατάμε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη και από ευλογία σε ευλογία. Και περιγράφει την ευλογία του Θεού. Περιγράφει τη μεταμόρφωση ο Θεός μέσα από τον προφητικό του λόγο. Η έρημος και η άνυδρος θα εφρανθούν και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει ως ρόδων. Όταν δηλαδή στρέψεις το βλέμμα σου μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το μεγάλο μυστικό, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν. Η ικανότηση μόνο δεν είναι από μας, αλλά ο Θεός μας καθιστά ικανούς και εν τέλει μας κάνει διακόνους της Καινής Διαθήκης. Η έρημος, η άνυδρος, η ερημιά θα εφρανθούν, θα αγαλιαστούν και θα ανθίσουν. Γιατί αυτοί οι τόποι θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Πότε? Όταν και σε ποιους? Σε αυτούς που ζητάνε μέσα από το Λόγο του Θεού να δουν, να γνωρίσουν, να τους αποκαλυφθεί η δόξα του Κυρίου. Δεν είναι για αυτούς ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού. Όταν λοιπόν παίρνεις αυτό στα χέρια σου, πρώτα να προσεύχεσαι. Δεν είναι ένα βιβλιαράκι που το ξεφυλίζουμε και τα ανοίγουμε στην τύχη πότε εδώ και πότε εκεί. Είναι το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο Θεός και μας το στείλε για να μας μέσα από αυτό να μας ευλογήσει, να μας αυξήσει, να μας κάνει καρποφόρους, δυνατούς, εν πνεύματι Αγίων. Γι' αυτό ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας, τα εξαντλημένα χέρια, τα αποκαμωμένα χέρια. Πάρτε δύναμη, σηκώστε το βιβλίο, λίγο ζυγίζει. Πάρτε δύναμη και στερεώσατε τα παραλυμμένα γόνατα και τα κλονιζόμενα γόνατα, στερεώστε τα στα γόνατα της προσευχής. Δεν υπάρχει ωραιότερη μελέτη
από μικρή προσωπική πείρα σας λέω, που να γίνεται όταν είσαι γονατιστός στο ταμείο σου. Να μελετάς το Λόγο του Θεού γονατιστός στο ταμείο σου. Εκεί, αδερφοί αγαπητοί, ανοίγει, φως βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού. Δύναμη σε επισκέπτεται. Λόγος του Θεού είναι πια, δεν είναι ένα γράμμα, είναι πνεύμα και ζωή. Τότε θα γίνονται οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, στις οικογένειες των αποτυχημένων, των απελπισμένων, των ταλαιπωρούμενων. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών που σήμερα δεν βλέπουνε θα ανοιχθούνε. Εσύ θα γίνεις αιτία να ανοίξουν οι οφθαλμοί των τυφλών στο άμεσο προσωπικό σου περιβάλλον. Τα ότα των κοφών θα ακούσουν. Όχι αυτών των κουφών και των τυφλών που δεν βλέπουν και δεν ακούνε, αλλά που δεν βλέπουν τη δόξα του Κυρίου και δεν μπορούν να καταλάβουν το Λόγο του Θεού. Αυτιά έχουν αλλά δεν καταλαβαίνουν. Μάτια έχουν αλλά δεν βλέπουν. Ο χολός, ο αποκαμωμένος, ο τεμπέλης, ο απογοητευμένος, ο απελπισμένος μέσα στην οικογένεια, ο χολός θα πηδά σαν ελάφι και ο μουγκός, ο μογύλαλος θα ψάλει. Έχετε δει ανθρώπους που δεν ανοίγουν το στόμα τους, δεν μιλάνε. Είναι κλεισμένοι μέσα στον εαυτό τους. Πώς θα τους βοηθήσουμε αυτούς? Πώς θα τους βοηθήσεις αν είναι στο δικό σου το περιβάλλον? Πού θα τους πας, στους καλύτερους γιατρούς? Τίποτα δεν θα κάνουν. Χαπάκια για να κοιμώνται θα τους δίνουν. Πώς θα βοηθήσεις έναν άνθρωπο? Ποια είναι η ικανότητά σου? Η ικανότης, ακούτε τι λέει ο Κύριος μας και το χαίρομαι αυτό, αδερφοί αγαπητοί, κάθε φορά που το διαβάζω. Διότι η ικανότης δεν είναι εξ ημών, αλλά η ικανότης είναι εκ του Θεού. Αυτός μας κάνει ικανούς διάκονους της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Θα σου δώσει την ικανότητα να υπηρετήσεις με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτούς που εσύ ξέρεις ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να μιλήσουν, ούτε να τρέξουν. Μόνο και μόνο να πιστέψεις στον αψευδή Λόγο του Θεού που λέει μπες μέσα, επίμενε, ντρίφησε στο Λόγο του Θεού, μελέτησε το Λόγο του Θεού, ψάξε στο Λόγο του Θεού. Θα σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα σου αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού, η δύναμη του Θεού. Θα σου αποκαλυφθεί η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η ευλογία του Θεού. Και όλα θα μεταβάλλονται με τη δική σου διακονία, με τη δική σου υπηρεσία, με τη δική σου προσευχή, με τα δικά σου λόγια. Γιατί και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας εσένα θα σώζεις. Αλληλούια. Και δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που πραγματικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι που εύκολα μπορούμε να το κάνουμε, μόνο να θελήσουμε, και θα θελήσουμε μόνο αν πιστέψουμε. Και τέλος, λέει η Γραφή, εκεί θα υπάρξει μία λεωφόρος. Εκεί που είναι η έρημος, η άνυδρος, η ερημιά, εκεί ο Θεός θα ανοίξει μία λεωφόρο που θα ονομαστεί Οδός Αγία. Μία λεωφόρος που θα περπατιέται από ανθρώπους που εσύ δεν πίστευες ποτέ ότι θα έρχονταν στο Χριστό, θα πήγαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί ο ακάθαρτος δεν θα μπορεί να περάσει. Ο ακάθαρτος δεν θα μπορεί να περάσει. Αυτός όμως που περπατάει, έστω και αν είναι άπιστος ή ανόητος, δεν θα πλανάστε. Δηλαδή θα τον φέρει ο Θεός στα λογικά του και στην αλήθεια. Αδελφοί, μιλάμε για θαυμαστό Θεό. Μιλάμε για το Λόγο του Θεού που είναι δύναμης.
Δεν μιλάμε για ανθρώπινες προσπάθειες και ανθρώπινες ενέργειες που δεν έχουν εν τέλει κανένα αποτέλεσμα. Μιλάμε για τις ενέργειες του Θεού. Μιλάμε για τη δόξα του Θεού. Εκεί οι λελιτρωμένοι του Κυρίου, σε αυτή την οδό που εσύ θα ανοίξεις, που μόνη της θα ανοίξει μέσα από τη δική σου υπηρεσία και διακονία, οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέφουν και θα έρχονται εν αλλαλαγμό στη Σιών, και η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουνε. Μας υπόσχεται, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση δική μας, καθένας για τον εαυτό του. Μεταμόρφωση της οικογένειάς μας, μεταμόρφωση των περιβάλλοντος, μεταμόρφωση των ανθρώπων με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή, μόνο και μόνο. Εάν όχι πάρουμε το βιβλίο και το κάνουμε έτσι και έτσι και το διαβάσουμε 5 λεπτά, το κλείσουμε και το αφήσουμε ή το βάλουμε στο εικονοστάσι μας, όταν το πάρουμε και το μελετήσουμε. Μελέτη σημαίνει υπησέρχομαι μέσα, ψάχνω. Μελέτη σημαίνει προσεύχομαι να μου αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού, να μου αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, να μου αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί τότε αυτός ο Λόγος του Θεού που θα κατοικήσει πλουσίως μέσα μου, θα μου δώσει την ικανότητα, τη δυνατότητα, θα με καταστήσει διάκονο της Καινής Διαθήκης, διάκονο του Πνεύματος του Αγίου, και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος, και όχι μόνο θα μεταμορφώνομαι καταρχάς εγώ, αλλά θα μεταμορφώνονται και όλοι όσοι είναι στο διπλανό μας περιβάλλον. Αδελφοί, έχουμε προβλήματα στην οικογένειά μας, έχουμε ζητήματα στη ζωή μας. Τη λύση την έχει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μην ψάχνεις να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού και θα έρθει σε σένα, θα σε κάνει ικανό, θα σε κάνει δυνατό, θα σε κάνει σκεύος εκλογής του, θα σε κάνει δούλο του, θα σε κάνει εύχριστο, ευλογημένο, αγιασμένο, καθαρισμένο σκεύος για κάθε έργο αγαθό, το οποίο δεν θα κάνεις εσύ, ο Χριστός θα κάνει μέσα από σένα. Θα γίνεις ένα κατσαβίδι στο χέρι του ηλεκτρολόγου, θα γίνεις ένα πριόνι στο χέρι του μαραγκού, θα γίνεις εργαλείο στα χέρια του Χριστού. Μη διαβάζεις άλλα βιβλία, μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Χάνεις το χρόνο σου, χάνεις τη δύναμή σου, χάνεις την παρουσία του Θεού. Όταν υπάρχει ο Λόγος του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού, εσύ πας και ψάχνεις να βρίσκεις αντί από τα ύδατα, τα ζώντα, ψάχνεις και βρίσκεις νερά μέσα από βρώμικους λάκους που γέμισαν οι άνθρωποι και προσπαθείς να ξεδιψάσεις, πιο πολύ θα διψάσεις και θα αρρωστήσεις. Να πάρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδερφοί. Να πάρουμε μια καλή απόφαση σήμερα. Μια καλή απόφαση. Ότι από εδώ και στο εξής το Ευαγγέλιο του Χριστού θα γίνει ένα με μένα. Ένα με μένα. Δεν θα το έχω να το ξεφυλίζω, δεν θα το έχω να το βλέπω. Αλλά θα το έχω να το, όχι να το διαβάζω απλώς, να το μελετώ, να το ψάχνω. Και πάλι σας προτρέπω, στο όνομα του Χριστού σας προτρέπω, δοκιμάστε το. Πριν καθίσετε να διαβάσετε το Ευαγγέλιο του Χριστού, γονατίστε για 5-10 λεπτά και προσευχηθείτε. Ζητήστε από το Θεό να βρείτε χάρη, να σας μιλήσει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του, να σας ανοίξει την καρδιά, να σας ανοίξει τους οφθαλμούς, να σας ανοίξει τα αυτιά, να έρθει η παρουσία του Θεού, να γεμίσει το δωμάτιο που διαβάζετε με τη δόξα του Θεού, να μπείτε μέσα στα βάθη του Θεού. Και δεν μπορείς να μπεις μέσα στα βάθη του Θεού μόνο με το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε κανέναν άνθρωπο με άλλο τρόπο. Ούτε ο άντρας δεν μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα του, δεν μπορεί η γυναίκα να βοηθήσει τα παιδιά, δεν μπορεί ο αδελφός τον αδελφό, δεν μπορεί ο ποιμένας, η πρεσβύτερη τους αδελφούς. Ένας είναι ο τρόπος. Ο Χριστός μόνο μπορεί. Και ο Χριστός μπορεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα
από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αμήν.